Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην Βρετανία. Στο Λονδίνο ενδρακώνται τα μέτρα ασφαλείας. Πλήθος ηγετών θα παραστούν στην κηδεία την επόμενη Δευτέρα. Ενώ απόψε μεταφέρεται η σωρός από την Σκωτία στην Βρετανία και στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Εκεί είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο 6 ημερών ως τη μέρα της κηδείας. Πάμε λοιπόν στον Θανάση Γκαβό και βλέπουμε πίσω σου, Θανάση, ότι ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται. Φυσικά πολύ μεγάλο και το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών συνεργείων. Ναι, Εύα, είμαι περίπου 500 μέτρα από το σημείο που θα έχουμε το λαϊκό προσκύνημα και παράλληλα περίπου 40 ώρες από την έναρξή του. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κόσμος που έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται εδώ που επιτρέπεται, απέναντι δηλαδή από το κοινοβούλιο, στην απέναντι όχθη του Τάμεση. Με τους πολίτες που έχουν έρθει εδώ να λένε ότι θέλουν να είναι από τους πρώτους που θα υποβάλουν τα σέβη τους στην σωρό της Βασίλισσας Ελισάβετ. Και αν κρίνουμε και από τις εικόνες που έχουμε δει και που βλέπουμε στο Εδιμβούργο, όπου από χθες συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να περιμένουμε εδώ στην πρωτεύουσα, που το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει επί 4,5 ημέρες. Από το Εδιμβούργο, το φέρετρο με τη σωρό θα μεταφερθεί αργότερα απόψε, στις 7 η ώρα Ελλάδος, αεροπορικός εδώ στην πρωτεύουσα, και θα γίνει δεκτός στο παλάτι του Μπάκινγχαμ αρχικά το βράδυ και θα περάσει εκεί τη νύχτα, ώστε το προσωπικό να αποτίσει φόρο τιμής. Πριν αύριο το απόγευμα έχουμε αυτή την επίσημη μεγαλοπρεπή πομπή μέχρι το Westminster Hall, όπου θα γίνει το λαϊκό προσκύνημα. Και όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε περίπου τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμο για το προσκύνημα και ακόμα 1 εκατομμύριο για την κηδεία. Και αυτό είναι που έχει σημάνει συναγερμός στις υπηρεσίες ασφαλείας. Mm-hmm. Υπάρχουν 10.000 αστυνομικοί, πολλοί στρατιώτες και σήμερα το πρωί στο δρόμο, κάνοντας τις τελευταίες ετοιμασίες. Και υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις προς το κοινό να είναι προετοιμασμένο για πολύ ωραία αναμονή και επίσης όποιος τελικά το αποφασίσει να μην έλθει στο κεντρικό Λονδίνο, αλλά να προσπαθήσει να τιμήσει με τον τρόπο του σε κάποιο τοπικό ναό την Βασίλισσα Ελισάβετ. Πρέπει να σου πω ότι πραγματικά πλέον η αίσθηση εδώ στο Λονδίνο είναι ότι όλοι ζουν και αναπνέουν για την έλευση της σωρού της Βασίλισσας. Ναι, και βλέπουμε ότι δεν τους πτώει ούτε η βροχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο.